Λοιπόν, εντάξει, το έχουμε. Έτοιμοι. Μπράβο. Ευχαριστώ, παιδιά. Λοιπόν, ας υποθέσουμε πως έχεις πάει κάπου και σου κάναν ένα χάλια τατουάζ. Τι κάνεις τώρα? Ποιες είναι οι εναλλακτικές σου λύσεις? Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε ακριβώς με αυτό το θέμα. Τι γίνεται στην περίπτωση που τα σ***ωσες. Καλωσορίσατε στην εκπομπή, στο κανάλι που ασχολείται με όλες τις τατουατζίδικες απορίες σας, όλα τα τατουατζίδικα θέματα και προσπαθούμε συνήθως να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις με την Τρίλα την Τρίτη. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, tattoo artist από τον Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Επομένως, αν σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ και θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για αυτά, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και μαζί με το καμπανάκι θα ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Σήμερα όμως θέλω να ασχοληθούμε με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό είναι τι γίνεται αν τα κάνεις στη θάλασσα. Αχ, θάλασσα μου, σκοτεινή. Η βίδα, από εδώ. Ας υποθέσουμε πως έχεις κάνει ένα τατουάζ χάλια. Ποιες είναι οι εναλλακτικές σου? Τα τατουάζ στις μέρες μας είναι ο ορισμός του body art. Είναι η τέχνη πάνω σε ένα ζωντανό καμβά. Τον δικό σου καμβά. Είτε το θέλεις είτε όχι, είναι μόνιμα πάνω σου. Και δυστυχώς, το να μετανιώσει κάποιος ένα τατουάζ είναι αρκετά συχνό φαινόμενο. Σύμφωνα με μελέτες από αυτούς που έχουν κάνει τατουάζ, το 1/6 το έχει μετανιώσει. Επομένως, αν ψάχνεσαι να ξεφορτωθείς ένα τατουάζ, σήμερα σου έχω κάποιες εναλλακτικές προτάσεις. Ο πιο συχνός και ο πιο τεχνολογικά αναπτυγμένος τρόπος στις μέρες μας για να αφαιρέσεις ένα τατουάζ είναι με τη μέθοδο του λέιζερ. Η αφαίρεση τατουάζ με τη μέθοδο του λέιζερ πραγματοποιείται από δερματολόγο και απαιτεί εξειδικευμένα μηχανήματα για την αφαίρεσή του. Ο τρόπος που λειτουργεί το λέιζερ είναι παρόμοιος με το λέιζερ αποτρίχωσης. Ουσιαστικά είναι μια πολύ συμπυκνωμένη δέσμη ισχυρού φωτός η οποία χτυπά μια περιοχή και διασπά τον κόκο της χρωστικής σε μικρότερα κομματάκια, έτσι ώστε να τα αποβάλει ο οργανισμός. Η αφαίρεση του τατουάζ με λέιζερ όμως δεν γίνεται μια και έξω. Δεν είναι μια συνεδρία πάω και αφαίρεσα ένα τατουάζ. Χρειάζεται πολλές συνεδρίες οι οποίες απέχουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα μεταξύ τους για να επουλώσει το δέρμα και σαφώς είναι πολυέξοδη, επίπονη και το τατουάζ σου ενδέχεται να μην αφαιρεθεί ολοκληρωτικά. Παλαιότερα ήταν γνωστό ότι το λέιζερ άφηνε συγκεκριμένα σημάδια ή ουλές πάνω στο σώμα μας. Πλέον με την εξέλιξη βέβαια της τεχνολογίας αυτό εδώ γίνεται λίγο minimize, δηλαδή δεν είναι τόσο συχνή η αλλίωση του δέρματος, ειδικά με τα Q-switch laser, αυτά να ψάξεις. Τα Q-switch ουσιαστικά είναι πολύ συγκεκριμένες συχνότητες οι οποίες διασπούν τον κόκο, επομένως η αλλίωση του δέρματος μπορεί να μην υπάρξει ποτέ ή μπορεί να είναι σε πολύ μικρό βαθμό. Επίσης είναι πολύ παράγοντες αυτοί εδώ που παίζουν ρόλο στο αν θα αφαιρεθεί ολοκληρωτικά ένα τατουάζ ή όχι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το χέρι του καλλιτέχνη που στο χτύπησε, δηλαδή αν το έχει χτυπήσει πολύ βαθιά μέσα θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η διαδικασία της αφαίρεσης. Επίσης παίζουν ρόλο οι χρωστικές που έχουν χρησιμοποιηθεί. Το μαύρο ως επιτοπλίστων είναι το πιο εύκολο να αφαιρεθεί και τα χρώματα το πιο δύσκολο. Και μάλιστα στα χρώματα ορισμένα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αφαιρεθούν εντελώς. Συνήθως για να αφαιρέσεις ένα τατουάζ εξ ολοκλήρου με την μέθοδο του λέιζερ ίσως χρειαστούν 10 συνεδρίες. Ένας μέσος όρος τιμών κυμαίνεται περίπου στα 80-85 ευρώ ανά συνεδρία. Οπότε μιλάμε για ένα υπέρογκο ποσό εξ αρχής για να αφαιρέσεις ένα σχετικά μεσαίου τύπου τατουάζ. Σκέψου τώρα το τατουάζ να είναι μεγάλο και έγχρωμο. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Αν όμως το πορτοφόλι σου δεν αντέχει τέτοια ποσά, τι γίνεται? Υπάρχει η επιλογή του cover-up. Δηλαδή το να σκεπάσεις το ήδη υπάρχον τατουάζ με ένα άλλο. Συνήθως το cover-up προϋποθέτει ότι
το καινούριο σχέδιο που θα δημιουργήσεις θα είναι αρκετά μεγαλύτερο από ότι αυτό που έχεις τώρα. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι χρωστικές στα τατουάζ δεν λειτουργούν όπως στην βαφή ενός τοίχου. Δηλαδή δεν μπορείς να σκεπάσεις ένα μαύρο χρώμα με ένα πράσινο ή με ένα κόκκινο. Σκέψου το λίγο ως εξής. Οι χρωστικές βρίσκονται όλες στο ίδιο επίπεδο. Επομένως, αν έχω μαύρο σε αυτό το επίπεδο και πάω και βάλω κόκκινο, μιλάμε πάντα για το ίδιο επίπεδο. Άρα το μαύρο υπερισχύει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι το κόκκινο θα μπει από πάνω και θα σκεπάσει σαν πάστα το μαύρο. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα, η ζωή μας θα ήταν πάρα πολύ εύκολη και θα μπορούσαμε να καλύψουμε οποιοδήποτε τατουάζ με έναν πολύ εύκολο και ανώδυνο τρόπο. Αλλά το τατουάζ δεν λειτουργεί δυστυχώς έτσι. Το μόνο που μπορεί να σκεπάσει το μαύρο είναι το μαύρο. Γι' αυτό και το νέο τατουάζ πάνω από ένα ήδη υπάρχον τατουάζ πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο, έτσι ώστε οι σκιές, οι σκούροι τόνοι να πέσουν πάνω από το παλιό τατουάζ και έτσι να το καμουφλάρουν ή να το σκεπάσουν ολοκληρωτικά. Το πετυχημένο cover up έχει να κάνει όμως και με την εμπειρία και την δεξιοτεχνία και την ευρηματικότητα του καλλιτέχνη, του tattoo artist. Ένας καλός tattoo artist, ο οποίος έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία στα cover-up, μπορεί να σκεπάσει με διάφορα τεχνάσματα και τεχνοτροπίες το παλιό τατουάζ, έτσι ώστε να μην ξεφύγει σε μέγεθος, αλλά παράλληλα να το σκεπάσει ολοκληρωτικά, εφόσον αυτό είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό που πρέπει να ξέρεις όμως για το cover-up είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Παραδείγματος χάρη, αν έχεις ένα τατουάζ και θες να το σκεπάσεις με μία προσωπογραφία, δεν λειτουργεί έτσι. Γιατί μία προσωπογραφία έχει αρκετό άσπρο, αρκετό κενό δηλαδή στην εμφάνισή του. Επομένως, μερικά σχέδια λειτουργούν καλύτερα από ό,τι άλλα, ειδικά στο cover-up. Σε γενικές γραμμές όμως, αυτό που θέλω να ξέρεις ως προς το τατουάζ και εκεί που θέλω να εστιάσεις είναι ότι θέλει πολύ καλή μελέτη και πολύ σκέψη πριν κάνεις ένα τατουάζ. Γιατί το μετά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Σκέψου το καλά επομένως πριν κάνεις ένα τατουάζ και προσπάθησε να μην είναι μια αυθαίρετη, αυθόρμητη σκέψη. Impulsive behavior. Impulsive behavior. Impulsive behavior. Impulsive behavior. Impulsive behavior. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βρεις έναν καλό tattoo artist εξ αρχής, να σε συμβουλέψει σωστά έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσετε μαζί τα ενδεχόμενα ενός κακοχτυπημένου, κακοτοποθετημένου, ενός κακού τατουάζ. Να θυμάσαι πριν χτυπήσεις ένα τατουάζ ότι το καλό τατουάζ δεν είναι φθηνό και το φθηνό τατουάζ ποτέ δεν είναι καλό. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Αυτές τις πληροφορίες είχα να σου δώσω έτσι επιτροχάδιν για κακοχτυπημένα ή μετανιωμένα τατουάζ. Εύχομαι να μην το μετανιώσατε που παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο όμως. Κάνε μας ένα like αν γουστάρεις το περιεχόμενό μας και μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Αυτά για το σημερινό μας βίντεο και, και τα μετανιωμένα τατουάζ. Τατούρα γκράτς. Εύχομαι να σας ξαναδώ σύντομα σε μια καινούργια πτήση μας. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Τώρα, αν εσύ που μας παρακολουθείς ενδιαφέρουν τα τατουάζ και θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για αυτά, μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί εγγραφής και μαζί με το καμπανάκι θα ενημερώνεσαι πάντα για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω.